κρύβεται πίσω από τον όρο μεταρρυθμίσεις που χρησιμοποιήσε ο κ. Σουβλάκος. Μία διευκρίνηση. Γιατί είναι όλη η ρητορική του σαμαρισμού. Ότι οι προοπτικές του Δούνου του, η μυθική ρυθμή ανάπτυξης του Δούνου του που κατέστρεψε την Ελλάδα, συγκρίνονται με πραγματικά ποσά, με πραγματικά δεδομένα. Ό,τι συνέβη την τετραετία του ΣΥΡΙΖΑ είναι καταγεγραμμένο στους ισολογισμούς του κράτους και στο αποθεματικό. Και στις ζωές και στις τσέπες των ανθρώπων. Ναι, αυτό όμως στα σχολεία που οι παλέτες των βιβλίων είναι από το Μάιο, άλλο αυτό. Θα το συζητήσουμε και αυτό. Ωστόσο, κανένας δεν μπορεί, είναι Αλμπάνης και είναι και αγύρτης όταν συγκρίνει υποθετικούς ρυθμούς ανάπτυξης που λογάριαζε το Δούνου του με ό,τι πραγματικά συνέβη στη χώρα. Στην οικονομία συγκρίνεις στοιχεία με στοιχεία, ελλείμματα με ελλείμματα, πλεονάσματα με πλεονάσματα, αποθεματικά με αποθεματικά, απώλεια θέσεων εργασιών με κατασκευή θέσεων εργασιών, 160.000 μικρομεσαίες που έκλεισαν με 17.000 θετικό ισοζύγιο που άνοιξαν. Αυτά είναι τα δεδομένα και αυτά είναι οι ζωές των ανθρώπων. Ούτε το κλίμα στην Ελλάδα είναι το ίδιο με το 2012. Υπάρχει η αρχή μιας ελπίδας, υπάρχει σταθεροποίηση, υπάρχει πολύ σκόπος ακόμα και πολλή αγωνία, αλλά υπάρχει και μια πίστη ότι μπορούμε με τις δυνάμεις μας, με τη σκληρή μας δουλειά, να έχουμε έναν ανηφορικό δρόμο ανάπτυξης. Μαγικά δεν γίνονται, όποιος τα έταξε τα βρήκε μπροστά του και ο ΣΥΡΙΖΑ είχε υπερβολικές προσδοκίες, αλλά δούλεψε σκληρά και είπε την αλήθεια στον κύριε κόσμο Ανάκη, και έκανε αληθινά πράγματα. Επίδομα 2.000 ευρώ για κάθε Ελληνόπουλο. Και να ακούσουμε και τον κύριο Ζαπαλάκη. Κοιτάξτε, αυτό. Ο κύριος Κερανάκης, ο οποίος παριστάνει τον Έλληνα Σαλβίνη και πάει να ψαρέψει τις ψήφους της Χρυσής Αυγής, τα δέσποτα της ακροδεξιάς, αυτά που λέει για τα Ελληνόπουλα και τι θεωρεί Ελληνόπουλα, να πάει να τα πει στο Ελληνικό Σύνταγμα αφενός και στο Γιάννη Αντετοκούμπο από τα Σεπόλια. Εκεί θα μιλήσει. Ο πολυτιμότερος Έλληνας, ο διασημότερος Έλληνας αυτή τη στιγμή είναι ένα παιδί που ήρθαν η οικογένειά του από την Ιγυρία, έμεινε στα Σεπόλια, δοξάστηκε στην Ελλάδα και βαφτίστηκε στον Άγιο Μελέτη Σεπολίων. Αυτά να τα πει ο κύριος Κυρανάκης, ο Σαλβίνη. Νομίζω ότι ο κύριος Κυρανάκης έχει διευκρινίσει τι ακριβώς εννοούσε και εν πάση περιπτώσει. Σαλβινισμός είναι, κύριε Βλάχο. Σαλβινισμός. Ακροδεξιά δημαγωγία είναι. Άστα αυτά τώρα. Α μιλήσουμε για την Ελλάδα. Μην προσπαθείτε. Και με αυτή την φράση του κυρίου Κυρανάκη, αλλά και άλλες φορές. Πολλές φράσεις. Με απομόνωση λέξεων, με ερμηνεία κατά το δοκούν, να βγάζετε συμπεράσμα για το τι πιστεύει η Νέα Δημοκρατία. Η θέση κύριε Βλάχο, ο Κωνσταντίνος Βογδάνος τάζει στους Χρυσαυγίτες. Ο Κυρανάκης τάζει στους ρατσιστές. Μην με βάζετε εμένα αυτή τη στιγμή. Μία φράση να πω. Μην με βάζετε εμένα να πω κάτι που δεν το ξέρω και δεν το άκουσα από συναδέλφους υποψηφίους. Εγώ θα πω ότι η γραμμή του κόμματος προσδιορίζεται από τον πρόεδρο του κόμματος, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Είναι πεντακάθαρη, είναι προσδιορισμένη, δεν χωράει αμφιβολία. Κύριε Ζαρβαλά. Ας προσέχουμε και οι υπόλοιποι, δεν ξέρω ούτε τον εαυτό μου, στο τι λέμε κάθε φορά και πώς το λέμε.